Καλησπέρα, Ρέτρο Μάριο και πάλι εδώ σε ένα ακόμα βίντεο που ριλαξάρουμε με το Animal Crossing. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ τουλάχιστον στο θέμα της καραντίνας ήμουν πάρα πολύ cool, με την έννοια ότι εξακολουθώ να είμαι ένας αρκετά ασωστρεφής άνθρωπος, οπότε δεν με πείραξε ιδιαίτερα το όλο θέμα της καραντίνας. Με την έννοια ότι έκανα αυτό που έκανα πάντα. Ίσως και πολλά από τα βίντεο που βλέπετε τώρα να είναι αποτέλεσμα της καραντίνας. Με αποτέλεσμα λοιπόν να είμαι σχετικά ok σε αυτό το θέμα και cool. Λοιπόν, για κάποιο θα βάλουμε μια γέφυρα σε ένα ποταμάκι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Let's build the bridge. Χρησιμοποιήσω τη log bridge που είναι και πιο φτηνή και βοηθάει στην όλη ρουστή και αισθητική του νησιού μου, οπότε... Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Πολλοί από εμάς και εγώ που δεν έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν έφυγα πολύ έξω τα νερά μου, αλλά υπάρχουν κάποιες καλές συνήθειες οι οποίες είναι εξαιρετικές και μπράβο μας που τις αποκτήσαμε. Υπάρχουν και κάποιες κακές συνήθειες οι οποίες ήρθαν από πίσω για να χαλάσουν οτιδήποτε καλό μάθαμε, το οποίο είναι τουλάχιστον απογοητευτικό. Λοιπόν, οπότε πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι καλή συνήθεια, κακή συνήθεια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καλή συνήθεια. Μάθαμε, επιτέλους, να περνάμε και μόνοι μας καλά, να τα καταφέρνουμε μια χαρά. Που σημαίνει ότι για τις ανάγκες της συγκεκριμένης καραντίνας, πολλοί από εμάς, και βάζω και εμένα μέσα, κάναμε τα σπίτια μας λίγο πιο άνετα, λίγο, πολύ πιο λειτουργικά και γενικά τα κάναμε περισσότερο σπίτια σε φάση να θες να ζήσεις και να υπάρχεις μέσα στο συγκεκριμένο χώρο και όχι απλά να έρχεσαι να πετάς πράγματα στον καναπέ και να κοιμάσαι και την επόμενη μέρα φεύγεις για δουλειά και με το μπάνιο τη δουλειά κάνεις ένα γρήγορο μπάνιο, πίνεις ένα γρήγορο καφέ, άντε πίνεις και μια μικρή σιέστα και φεύγεις, βγαίνεις έξω για καφέ και γυρνάς το βράδυ ίσα ίσα για να κάνεις ακόμα ένα μπάνιο και να πέσεις για ύπνο και την άλλη μέρα να συνεχίσεις αυτόν τον κύκλο. Αυτή η εξωστρέφεια έφυγε με αποτέλεσμα να έρθουμε αντιμέτωποι με τα σπίτια μας. Το κακό πράγμα που συνέβη με αυτό είναι ότι πολλοί από εμάς, κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει εις γάμου κοινωνία, έπρεπε να έρθουν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με αυτούς που είναι μέσα στα σπίτια τους, με αυτούς που συζούν. Πράγμα το οποίο πολλές φορές, και το παρατηρώ πολύ συχνά, πολλά ζευγάρια δεν έχουν συνηθίσει ο ένας τον άλλον. Είναι παντρεμένοι, ξέρω εγώ, 4, 5, 10 χρόνια. Νέοι άνθρωποι, μην νομίζετε, δηλαδή είναι ότι παντρευτήκανε στα 40 τους ή παντρευτήκανε στα 35 τους και τώρα έχουν, ξέρω εγώ, 4 παιδιά και κομπλέ. Μιλάμε για ζευγάρια τα οποία έχουν είναι παντρεμένα αρκετό καιρό, γνωρίζονται και δεν έχουν συνηθίσει ο ένας την παρουσία του άλλου στον ίδιο χώρο. Που σημαίνει ότι τα στατιστικά για την ενδοοικογενειακή βία δεν είναι και πάρα πολύ καλά στην εποχή της καραντίνας. Βέβαια, περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος στον οποίο τρέχει η στατιστική για να είμαστε σίγουροι, αλλά ας πούμε ότι τα πρώτα δείγματα δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Δεύτερο πράγμα το οποίο μάθαμε είναι ότι η έξοδός μας πλέον δεν είναι απαραίτητα και αποκλειστικά η καφετέρια. Μπορούμε να πάμε σε πλατείες, σε άλση, σε ανοιχτά μέρη που μπορούμε να τρέξουμε, μπορούμε να
βρεθούμε με τους φίλους μας, να πιούμε μια μπυρίτσα, να πούμε τα νέα μας, να κάνουμε το catch up μας, να παίξουμε κάποιο σπορ. Εξάλλου σε πολλές γειτονιές υπάρχουν αυτά τα γηπεδάκια μπάσκετ που είναι κλειστά με σύρμα γύρω γύρω. Κάτι το οποίο είχα παρατηρήσει ότι έλειπε, δηλαδή ένιωθα πολύ περίεργα κάποιες καλοκαιρινές νύχτες που έβγαινα στην κοντινότερη πλατεία και πήρε και αρκετά μεγάλη και υπήρχαν μόνο κάποιες παρέες εφήβων και αυτές πολύ 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 σπαροδικά. Το οποίο ήταν πολύ περίεργο. Σε μια φάση, για ποιο λόγο να φτιάξεις τις πλατείες και τα υπέρφα ο κόσμος δεν πάει. Και ήμουν σε μια φάση, ναι, ξέρεις, όταν δεν βρίσκεσαι στον χώρο που φτιάχνεται για σένα, το πιο πιθανό είναι να την καταλάβει κάποιος άλλος που πιθανότητα να μην θες. Και βλέπω λοιπόν ότι με αυτό το πράγμα ότι κλείσανε οι καφετέριες, ξαφνικά είδαμε, σαν έδωνος, ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές που είναι... Δεν είναι άλλα μαγαζιά. Δεν πάω από τη μία καρέκλα που ανήκει σε μένα στην άλλη καρέκλα που ανήκει σε κάποιον μαγαζάτορα για να σου σερβίρει καφέ. Και πολλές φορές χρησιμοποιώντας έναν υπάλληλο ο οποίος δεν πληρώνεται καλά. Ας το αφήσουμε για μία άλλη στιγμή αυτή την κουβέντα. Πολύ φορτωμένη συναισθηματικά. Let's not. Αλλά λέμε τώρα. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι δεν έχουμε μάθει να μαζεύουμε τα σκουπιδάκια μας. Οπότε κάτι πελεκάνοι που έλεγαν για σκουπίδια και απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές, μάλλον δεν έχει και πολύ δύναμη σε πλατείες και άλση και δάση. Παιδιά, έχω δει εξαιρετικά μεγάλα ποσά από μάσκες και γάντια ρηγμένα σε δημόσιους χώρους, σε φάση να κάνουν μικρά βουναλάκια μαζί με άλλα σκουπίδια, όπως κουτάκια από μπύρες, περιτυλίγματα, κουτιά από ζαχαροπλαστεία, κουτιά από delivery, και είμαι σε φάση, ρε παιδιά, καταπληκτικά, το μάθαμε το έξω, ωραία. Και εγώ το αγαπώ και πέρασα και καλά σε πολλές καταστάσεις που απλά το μόνο που υπήρχαν ήταν τρεις φίλοι, μια κιθάρα και όλη την μπύρα. Αλλά τα σκουπιδάκια μας τα μαζέψαμε μετά, δηλαδή σε μια φάση, τι κάνετε, τι παιδεία είναι αυτή. Λοιπόν, και τέλος, μάθαμε να χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, το οποίο είναι εξαιρετικό, με την έννοια ότι μάθαμε να χρησιμοποιούμε την χρεωστική. Πολλές τράπεζες επιτέλους έδωσαν την πληρωμή μέσω NFC, μέσω των application τους. Πολλοί από τους γυρεότερους από εμάς έμαθαν να χρησιμοποιούν e-banking, με βοήθεια πάντα από τις τράπεζες, οι οποίες επιτέλους αποφάσισαν να φτιάξουν, να κάνουν ένα δικό τους initiative, στο οποίο μαθαίνουν τους μεγαλύτερους από εμάς να χρησιμοποιούν το e-banking, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικό. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες από τις τράπεζες τη στιγμή της καραντίνας, δεν σου λέω τώρα που είμαστε και λίγο πιο λάσκα, τη στιγμή όμως της καραντίνας, όπου δεν υπήρχαν άλλες επιλογές για πληρωμή των βασικών λογαριασμών, ούτε μείωσαν, ούτε έκαναν παντελής κατάργηση των τελών πληρωμής αυτών των λογαριασμών, που σημαίνει ότι τα 60 λεπτά, τα 70 λεπτά που πλήρωνες για να πληρώσεις το λογαριασμό της ΔΕΗ, τα πληρώνεις κανονικά και με τον νόμο και κανείς δεν λέει και τίποτα. Που σημαίνει ότι κάπου λίγο, ρε παιδιά, σκεφτείτε το. Anyway, σας αφήνω σε cliffhanger. Είμαι ο Λέτρο Μάριο και αυτό ήταν ακόμα relax με το Animal Crossing. Μέχρι την επόμενη φορά,
Keep it retro!